Ποιος αντέγραφε από ποιον? Κανένας. Τάσο, δεν βλέπαμε σεφ απέναντι. Εμείς θα πούμε ότι δεν αντιγράψαμε κανένα. Δεν βλέπαμε σεφ απέναντι. Ούτε τα παιδιά, δεν φαινόταν. Το ένα πιάτο με τ' άλλο δεν φαινόταν. Κατάλαβα. Δηλαδή εκεί με την παλαμίδα που είχατε στήσει και οι δύο στο γυλά αυτό. Με τίποτα. Όχι, σεφ, όχι, δεν το είδα. Κανένας. Καλαμάρι με χόρτα, το χτένι με το παστινάκι. Κανείς δεν αντέγραψε από κανέναν. Απλά επειδή είμαστε όλοι στην ίδια κουζίνα και βλέπουμε ένας τον άλλον, σκεφτόμαστε ένα σεβίτσι, ένα ταρτάρ και το κάνουμε σχεδόν ίδιο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και στην τελική βαθμολογία από το σύνολο των μενού και της μπλε και της κόκκινης ομάδας. Και η μπλε ομάδα συγκέντρωσε 208 βαθμούς, ενώ η κόκκινη 227. Συγχαρητήρια. Μεγάλη διαφορά. Δυναμικό comeback του Χάμπου. Μπράβο στον Χαράλαμπο, σαν αρχηγός, αξίζει μπράβο. Και χαίρομαι για τα παιδιά που θα βγουν έξω και θα περάσουν καλά. Η κόκκινη ομάδα να ετοιμάζεται σιγά σιγά γιατί σας περιμένει και ο κύριος Αποστολάκης. Χαιρετίσματα. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε, σεφ. Τσάω. Χαίρομαι απίστευτα και γιατί νικήσαμε και γιατί θα βγούμε έξω και γιατί ήμουν υπαρχηγός και γιατί πιστεύω πολύ στο Χάμπο. Μ' αρέσει που αυτή τη φορά πραγματικά δικαιώθηκε, πήρε μια νίκη και εκείνος γουστάρει απίστευτα.